Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος ένατος, περί μνησικακίας. Πρώτον, ομοιάζουν οι μεν ευλογημένες και όσιες αρετές με την κλίμακα του Ιακώβ, οι δε ανώσιες κακίες με τη συναλυσίδα που έπεσε από τα χέρια του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, πράξεων γύρω τα β' 7. Διότι, οι μεν πρώτες, καθώς η μία οδηγεί την άλλη ανεβάζουν στον ουρανό εκείνον που το επιθυμεί, ενώ οι άλλες οι κακίες έχουν τη συνήθεια να γεννούν η μία την άλλη και να συσφίγγονται μεταξύ τους. Δια τούτο και μόλις προηγουμένως ακούσουμε τον ασύνετο θυμό να ονομάζει ειδικό του τέκνο την μνησικακία, τώρα λοιπόν που το καλεί ο καιρός, ας ομιλήσουμε και για αυτήν. Μνησικακία σημαίνει κατάληξης του θυμού. Δεύτερον, φύλαξη των αμαρτημάτων, μίσος της δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, δηλητήριο της ψυχής, σαράκι του νου, εντροπή της προσευχής, εκοπή της δεήσεως, αποξένωσης της αγάπης, καρφί εμπυγμένο στην ψυχή, αίσθηση δυσάρεστη που αγαπάτε μέσα στη γλυκύτητα της πικρίας της, συνεχής αμαρτία, ανίσταχτη παρανομία, διαρκής κακία, και τούτο το σκοτεινό και δύσμορφο πάθος, η μνησικακία δηλαδή, ανήκει στα πάθη που γεννώνται από άλλα πάθη και όχι σε αυτά που γεννούν. Γι' αυτό δεν σκοπεύουμε να ομιλήσουμε πολύ περί αυτής. Τρίτον, όποιος κατέπαυσε την οργή, αυτός εφώνευσε την μνησικακία, διότι για να γεννηθούν τέκνα πρέπει να ζει ο πατέρας. Τέταρτον, όποιος απέκτησε την αγάπη έγινε ξένος της οργής. Εκείνος όμως που διατηρεί την έχθρα συσσωρεύει στον εαυτό του άσκοπο ενοχλητικό βάρος. Πέμπτον, η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης διαλύουν το μίσος και τα ειλικρινή δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Η απρόσεκτη συμπεριφορά κατά την τράπεζα είναι μητέρα της παρησίας και από το παράθυρο της αγάπης κάνει την εμφάνισή της στην τράπεζα η γαστριμαργία. Έκτον, είδα μίσος που διασπά πολυχρόνιο πορνικό δεσμό και είδα πράγμα παράδοξο μνησικακία να τον διατηρεί πλέον οριστικά διαλελειμμένο. Θαυμαστό πράγματι θέαμα. Ένας δαίμονα θεραπεύει από άλλον δαίμονα. Πρόκειται μάλλον για έργο της πρόνοιας και επεμβάσεως του Θεού και όχι της θελήσεως των δαιμόνων. Έβδομον, η μνησικακία ευρίσκεται μακριά από την φυσική και αυθόρμητη και στερεωμένη αγάπη. Σε αυτήν όμως την αγάπη πλησιάζει εύκολα η πορνεία και βλέπεις στο περιστέρι να εισχωρεί ανεπαίσθητα η ψήρα. Όγδον, να μνησικακείς πολύ εναντίον των δαιμόνων και να εχθρεύεσαι πολύ και διαρκώς τη σάρκα σου. Η σάρκα είναι ένας αχάριστος και δόλιος φίλος και όσο την περιποιείται κανείς τόσο περισσότερο αυτή βλάπτει. Ένατον, η μνησικακία γίνεται ερμηνευτή στο γραφόν προσαρμόζοντας και εξηγώντας τα λόγια του Αγίου Πνεύματος κατά τις ειδικές της διαθέσεις. Ας την κατεσχύνει όμως η προσευχή που μας παρέδωσε ο Ιησούς. Το Πάτερ ημών δηλαδή, την οποία δεν μπορούμε να την υπούμε όπως αυτός εάν μνησικακούμε. Δέκατον, αν δεν μπορείς μολονότι επάλεψες πολύ να διαλύσεις εντελώς το σκάνδαλο της μνησικακίας, δείξε στον εχθρό σου έστω με λόγια ότι μετανόησες. Έτσι θα συμβεί να εντραπείς την παρατηνόμενη υποκρισία σου και να τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά και ντόμενος και οικειόμενος σαν με πυρ από τη στύψη της συνειδήσεως. Εντέκατον, τότε θα καταλάβεις ότι απειλάγεις από αυτήν την σαπίλα, την μνησικακία δηλαδή, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τράπεζα, αλλά όταν μάθεις πως του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονείς και κλάφεις σαν να πρόκειται για τον εαυτό σου. Δωδέκατο, ησυχαστής που διατηρεί μνησικακία μοιάζει με εμφολεύουσα ασπίδα, η οποία περιφέρει μέσα της θανατηφόρο δηλητήριο. Η ανάμνηση των παθημάτων του Ιησού θα θεραπεύσει την ψυχή που μνησικακεί, διότι θα αισθάνεται υπερβολική εντροπή ενώ θα αναλογίζεται την ειδική του ανεξικακία. 13. Στο σάπιο ξύλο γεννώνται σκουλίκια, ομοίως και σε ανθρώπους με
προαότατη επιφανειακή συμπεριφορά και νοθευμένη ηρευμία και ησυχία, προσκολάται η οργή. Όποιος την απεδίωξε από μέσα του, ευρύ και την άφεση των αμαρτιών. Όποιος αντιθέτως προσκολάται σε αυτήν, εστερήθηκε τους συκτισμούς του Θεού. 14. Μερικοί υπέβαλαν τον εαυτό τους σε κόπους και ιδρώτες για να επιτύχουν τη συγχώρηση. Ο αμνησί κακός όμως άνδρας τους ξεπέρασε, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος, άφεται συντόμως και αφετίσθεται ημίν πλουσίως. Λουκά σίγμα ταφ 37. 15. Η αμνησικακή είναι απόδειξη της δειγνησίας μετανοίας. Εκείνος που που διατηρεί την έχθρα και νομίζει ότι έχει μετάνοια, μοιάζει με αυτόν που του φαίνεται στον ύπνο ότι τρέχει. Είδα αμνησικάκους 16 να παροτρύνουν άλλους στην αμνησικακία και έτσι αισθάνθηκαν ντροπή από τα ίδια τους τα λόγια και απειλάγησαν από το πάθος του. 17. Ας μη θεωρήσει κανείς ασήμαντο πάθος τούτη την σκοτώμενη, δηλαδή την αμνησικακία, διότι πολλές φορές συμβαίνει να καταλαμβάνει ακόμη και τους πνευματικούς άνδρας.